Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε σταματήσει στην παράμετρο P1313 που ήταν και ο μικρός προγραμματισμός σε περίπτωση που κάποιος βιάζεται, υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχουν αισθητήρια, το οτιδήποτε, το προγραμματίζουμε 2 λεπτάκια και φύγαμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε τον προγραμματισμό, δηλαδή θα πατήσουμε Next στην επιλογή στο μενού, οπότε θα πάμε στην παράμετρο P1314. Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι έχουμε κάποιο αισθητήριο το οποίο μετράει την πίεση, οπότε εδώ ορίζουμε το άνω όριο του αισθητήριου. Σε πολλά inverter μας ρωτάει το άνω όριο και το κάτω όριο. Εδώ μας ρωτάει μόνο το άνω όριο, γιατί είναι λογικό πως εάν βάλουμε το άνω όριο μπορούμε με κάποιον υπολογισμό, αφού έχουμε ορίσει τον τύπο του αισθητηρίου, να βρούμε και το κάτω όριο που είναι τα 0 bar, γιατί δεν υπάρχει ροή. Πολλές φορές όμως μας κουράζουν τα inverter και μας ρωτάνε και το κάτω όριο, δηλαδή συνεχώς επιβεβαιώνουμε απλά το 0. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Τα 99% των αισθητηρίων είναι στα 10 bar το μέγιστό τους. Σε περίπτωση όμως που έχουμε κάποιο διαφορετικό αισθητήριο που έχει μικρότερο μέγιστο ή μεγαλύτερο μέγιστο, μπορούμε να πάμε στην επιλογή Edit, να κατεβάσουμε ή να ανεβάσουμε και να βάλουμε το επιθυμητό αισθητήριο. Και το inverter μόνο του θα κάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς και υποδιαιρέσεις για να μας βγάλει τα υπόλοιπα. Στο μενού P1315 Require Value έχουμε την επιθυμητή πίεση λειτουργίας, δηλαδή έχουμε το σύστημά μας, το έχουμε στήσει και ανάλογα την εφαρμογή θέλουμε να έχουμε μία πίεση στο δίκτυο. Αυτή την πίεση μπορούμε να τη βάλουμε εδώ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε τα 3,5 bar, μιας και δεν έχουμε μια πραγματική εφαρμογή, και θα υποθέσουμε ότι η υποθετική εφαρμογή, τέλος πάντων, που έχουμε, λειτουργεί με επιθυμητή πίεση τα 3,5 bar. Στην επιλογή P1316 Start Value, ανάλογα με το πόσο απαιτητική είναι η εφαρμογή, τη ρυθμίζουμε στο 100% ή πιο κάτω. Αυτή η επιλογή έχει να κάνει με το πότε θέλεις να ξαναξεκινήσω να λειτουργώ ώστε να φτάσω την επιθυμητή πίεση. Δηλαδή, εάν έχουμε μια εφαρμογή η οποία θέλουμε να έχουμε ντε και καλά 3,5 bar σταθερά, δηλαδή την επιθυμητή πίεση που έχουμε βάλει, τότε το 100% είναι η ιδανική επιλογή. Εδώ όμως έχουμε συνεχώς σταμάτημα, ξεκίνημα της αντλίας μας, έχουμε καταπώνηση των μηχανικών εξαρτημάτων και έχουμε και ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια. Σε περίπτωση που η εφαρμογή μας δεν είναι τόσο απαιτητική, όπως για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο που και λίγο να μειωθεί η πίεση σε κάποιον την ώρα που κάνει μπάνιο ή οτιδήποτε, δεν θα γίνει και κάτι δραστικό. Εκεί πέρα πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω, δηλαδή στο 90%, στο 80%, ανάλογα με το τι είναι πάντα η εφαρμογή η οποία έχουμε να κάνουμε. Εμείς τώρα θα τα αφήσουμε στο 100%, σε επόμενα επεισόδια θα κάνουμε κάποια πειράματα, θα παίξουμε και θα το δούμε καλύτερα. Στην παράμετρο P1317, δηλαδή το minimum threshold, έχουμε την ελάχιστη πίεση που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να φτάσει η εφαρμογή μας και να θεωρηθεί η κατάσταση αυτή επικίνδυνη. Δηλαδή αν έχουμε, για παράδειγμα τώρα που το έχουμε ρυθμίσει στα 2,3, αν έχουμε μία πίεση 2 bar, θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, μη ανεκτή κατάσταση όπως λέμε. Οπότε το inverter θα σταματήσει τη λειτουργία, θα μας βγάλει ένα error και θα μας ειδοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να δούμε λίγο την εγκατάστασή μας να διορθώσουμε το πρόβλημα. Οπότε εδώ έχουμε ουσιαστικά την ελάχιστη ανεκτή πίεση. Το delay time στην παράμετρο P1318 αφορά την προηγούμενη παράμετρο, δηλαδή του P1317 minimum threshold, την ελάχιστη πίεση. Όταν φτάσω σε αυτό το σημείο, δηλαδή π.χ. στα 2 bar, πόσο χρόνο να κάτσω μέχρι να σταματήσω την εφαρμογή και να θεωρηθεί αυτό ο έως σφάλμα? Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα ξενοδοχείο που το καλοκαίρι κάνουν όλοι μπάνιο μια συγκεκριμένη ώρα, π.χ. 3 ώρα το μεσημέρι, μπορεί η πίεση να πέσει, στα 2,2 bar για 3, 4, 5 δευτερόλεπτα και να επανέλθει. Εάν εμείς αυτό το θεωρούμε ανεκτό για την εφαρμογή μας, τότε θα ρυθμίσουμε το delay time στα 15-20 δευτερόλεπτα. Εάν όμως δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει, τότε αυτόν τον χρόνο θα τον έχουμε στο ελάχιστο. Για την εφαρμογή μας θεωρούμε ότι τα 2 bar ή και πιο κάτω ή και πιο πάνω, μέχρι και τα 2,3 ουσιαστικά, τα 2 δευτερόλεπτα delay time είναι ανεκτά. Στην παράμετρο P1319 ορίζουμε την ημερομηνία, στην παράμετρο P1320 ορίζουμε την ώρα
Στην παράμετρο P1321 που έχουμε το auto start, ορίζουμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η συμπεριφορά του inverter μας μετά από μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος. Πολλές φορές μου έχει τύχει προσωπικά να γίνεται διακοπή ρεύματος σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε απομόνες, σε διάφορα τέλος πάντων απομονωμένα, σε διάφορες απομονωμένες εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να λειτουργούν. Ένας βιολογικός για παράδειγμα πρέπει να λειτουργεί. Οπότε αν σταματήσει, ξυπνάς μέσα το βράδυ, σε πάρουν τηλέφωνο, πηγαίνεις που είναι ο βιολογικός οπουδήποτε μπορεί να είναι, να κάνεις ένα reset, τα συστήματα κλπ. Ή κάνεις κάποιες πατέντες για auto reset. Το συγκεκριμένο inverter έχει μέσα στο βασικό του προγραμματισμό, δηλαδή σου λέει τι θέλεις να κάνω σε περίπτωση διακοπή ρεύματος για να μην τρέχεις εσύ ξημερώματα να βάλεις πάλι σε λειτουργία την εφαρμογή. Σε περίπτωση που εγώ θέλω να το κάνω reset μόνος μου και να ξεκινάει, επιλέγω το auto start off. Οπότε θα μου βγάλει ένα error, θα πρέπει πάλι να πάω να επανεκκινήσω το inverter. Εάν επιλέξουμε όμως το μενού edit και πάμε στο πατήσουμε το πλήκτρο increase, τότε θα δούμε ότι έχουμε και την επιλογή on. Οπότε γίνεται διακοπή ρεύματος, επανέρχεται το ρεύμα, το inverter το κρατάει αυτό στο αρχείο του σαν σφάλμα αν θέλουμε να το δούμε, όμως επανεκκινεί τη λειτουργία όπως έκανε και πριν τη διακοπή, οπότε εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, δεν χρειάζεται να βρεθούμε δηλαδή στο χώρο για να επανεκκινήσουμε το inverter. Σε συγκεκριμένη περίπτωση θα πάμε με την επιλογή off. Τέλος, στην παράμετρο 1322 startup complete, εδώ έχουμε ολοκληρώσει όλο το βασικό στάδιο το οποίο προαπαιτείται για μένα, δηλαδή σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το στάδιο, εκτός αν υπάρχει όπως είπαμε παραγωγή και βιαζόμαστε και σταματήσουμε στο P1313. Όμως εδώ έχουμε μια ολοκληρωμένη ιδέα την οποία την έχουμε περάσει μέσα στο inverter για την εφαρμογή μας, το έχουμε πει τι αισθητήρα θα έχει, το έχουμε πει ποια είναι η επιθυμητή πίεση που εμείς θέλουμε να έχει, ποια είναι η ελάχιστη, πότε να μας βγάλει το σφάλμα και ούτω καθεξής, πότε να επανεκκινεί. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ βασικά, τα οποία πρέπει να μπαίνουν κάθε φορά στον προγραμματισμό του HydroVar. Στα επόμενα επεισόδια θα κάνουμε κάποιες δοκιμές. Ευχαριστούμε την εταιρεία Ιδάτο, η οποία μας έχει προμηθεύσει με τον εξοπλισμό και βοηθάει γενικότερα όλη την ιδέα αυτή μετάδοσης γνώσης και μεταφοράς στους νέους συναδέλφους. Έως το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά!